Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα οδηγητικό, θεωρητικό vlog. Μία πολύ ωραία ερώτηση από μια φίλη, η οποία μου έγραψε ότι είχε ξαναδιαβάσει το βιβλίο της Ρόπι Νόρουντ, «Οι γυναίκες που αγαπούν πολύ», και ότι της έχει κάνει εντύπωση η φράση «Οι στερημένοι άνθρωποι κάνουν φτωχές επιλογές». Και μου ζήτησε αν μπορώ να κάνω ένα θεωρητικό πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εδώ θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανη για μας και το κανάλι μας, γιατί κάθε φορά που προτείνουμε ένα βιβλίο, όπως το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόπι Νόρουντ, ή το βιβλίο για τα όρια που προτείναμε και για τη συμμετοχή και για όλους στο κανάλι, ή το βιβλίο «Τοξικοί γονείς», ή το βιβλίο που προτείνω τώρα τελευταία, αφού είναι τόσο υπέροχος γιατί δεν είναι, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, εξαντλείται το βιβλίο από τα βιβλιοπωλεία. Που αυτό σημαίνει ότι έχουμε τρομερή δυναμική στο κανάλι μας. Δηλαδή, συστήνουμε ένα βιβλίο, μπορεί να το διαβάζουμε στη συμμετοχή, εσείς πάτε και το παίρνετε το βιβλίο. Μπράβο μας. Το είχε συμβεί κάθε μια φορά και με ένα τσάι. Έπινε ένα συγκεκριμένο τσάι, το τσάι ρόιμπος, και το είχα πει στην εκπομπή που είχα στην Κύπρο ότι πίνω τσάι ρόιμπος με βανίλια. Την επόμενη φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ ήταν έλλειψη από όλη την Κύπρο, το συγκεκριμένο τσάι. Λοιπόν, πίσω στη συζήτησή μας. Άνθρωποι στερημένοι κάνουν φτωχές επιλογές. Αυτό φυσικά αναφέρεται στις ερωτικές σχέσεις κυρίως, αλλά μπορεί να αναφερθεί, να εφαρμοστεί και σε άλλα σημεία της ζωής μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ζητήματα με τη συνεξάρτηση, όσοι είμαστε γυναίκες που αγαπούν πολύ ή άνδρες που αγαπούν πολύ, είμαστε στερημένοι από αγάπη, αποδοχή, τρυφερότητα, σεβασμό, στοργή. Όλα αυτά τα οποία δικαιούται κάθε παιδί μεγαλώνοντας. Όπως έχουμε εξηγήσει σε πάρα πολλά βίντεο, για τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι εμφανίζουν συνεξαρτητικές συμπεριφορές, κάποιοι γονείς, κάποιες μητέρες, κάποιοι πατεράδες, κάποιοι φροντιστές, πολλοί θα έλεγα από αυτούς, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, αποτυγχάνουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, καθώς τα μεγαλώνουμε, το στενό ασφαλή δεσμό που δικαιούνται, ούτως ώστε να μεγαλώσουν χωρίς συναισθηματική στέρηση. Κάθε παιδί, κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής του φάσης, από τη γέννηση μέχρι και τα 12 τουλάχιστον χρόνια, όπου ο εγκέφαλος του αναπτύσσεται σιγά σιγά και μπορεί να αντιλαμβάνεται σιγά σιγά και αργά αργά κάποιες πιο σύνθετες έννοιες, τα νεογέννητα, τα βρέφη, τα νήπια, τα παιδιά στην πρώτη σχολική ηλικία, δεν έχουν την κρίση και τη λογική να κατανοήσουν ότι η μάνα μου δεν μου δίνει και πολύ σημασία επειδή είναι πυγμένη στην κατάθλιψη, ή ότι ο πατέρας μου είναι απόν γιατί έχει θέματα με τον εαυτό του, γιατί είναι αλκοολικός. Τα παιδιά έχουν την τάση να θεωρούν ότι για ό,τι τους συμβαίνει φταίνε τα ίδια. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, πώς το επικοινωνούμε αυτό στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στα παιδιά ότι δεν φταίνε εκείνα για το γεγονός ότι χωρίζουν οι γονείς τους, και επίσης ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορούν να κάνουν τα παιδιά προκειμένου να αλλάξουν αυτή την απόφαση των γονέων τους να χωρίσουν. Τα παιδιά λοιπόν παίρνουν προσωπικά οτιδήποτε τους συμβαίνει, γιατί έτσι είναι, τόση είναι η αντιληπτική ικανότητα που έχουν λόγω της ηλικίας τους. Εδώ είμαστε ενήλικες οι οποίοι παίρνουμε προσωπικά οτιδήποτε μας συμβαίνει και δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το δικό μας συνέστημα από το συνέστημα του άλλου. Εδώ εμείς είμαστε ενήλικες και παίρνουμε προσωπικά συμπεριφορές που δεν έχουν καμία σχέση για μας. Εδώ είμαστε ενήλικες και νομίζουμε ότι όλοι σκέφτονται όπως εμείς. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία δεν έχουν όλη την αγάπη, τη στοργή, την τρυφερότητα και την προσοχή την οποία χρειάζονται για να μεγαλώσουν συναισθηματικά και ψυχικά, είναι στερημένοι από όλα αυτά και καταλήγουν να είναι ενήλικες οι οποίοι να μην ξέρουν πώς να συνδεθούν υγιώς με τον εαυτό τους και με τους άλλους, και ενήλικες οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αξία τους. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Είμαστε όλοι αξιόλογοι, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον τρόπο. Μπορούμε όλοι να εξελιχτούμε σε υπέροχους αξιόλογους ανθρώπους.
Και ένα βασικό στοιχείο για να το επιτύχουμε αυτό είναι να πιστέψουμε στην αξία μας. Όταν όμως μεγαλώνουμε σε ένα συναισθηματικά στερητικό περιβάλλον, σε ένα συναισθηματικά παραμελητικό περιβάλλον και σε ένα συναισθηματικά κακοποιητικό περιβάλλον, δεν πιστεύουμε πως έχουμε αξία. Θεωρούμε πως είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι στη γη, γιατί είμαστε αναξιαγάπητοι. Ανάξιοι αγάπης. Δεν είναι ανάγκη να σου πει η μάνα σου ή ο πατέρας σου ή δεν αξίζεις να αγαπηθείς ή δεν σε αγαπάω γιατί είσαι παλιόπαιδο. Δεν είναι ανάγκη να σου το πει. Και μόνο από ένα βλέμμα, αναφέρω συχνά του Pete Walker και το βιβλίο του για το CPTSD, Thriving and Surviving Through CPTSD, το οποίο δυστυχώς δεν είναι ακόμα μεταφρασμένο στα ελληνικά. Ο οποίος Pete Walker, είναι ένας ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, αναφέρει ότι υπάρχει πολλές φορές εκείνο το βλέμμα, the look. Ένα βλέμμα επιτιμητικό και υποτιμητικό που σου ρίχνει ένας γονιός είναι αρκετό για να σε ρίξει τα τάρταρα και να σε κάνει να πιστέψεις ότι δεν αξίζεις ούτε αγάπη, ούτε εκτίμηση, ούτε οτιδήποτε άλλο που αξίζουν οι αξιόλογοι άνθρωποι. Άνθρωποι στερημένοι από συναισθηματική αγάπη, στοργή, τρυφερότητα και validation, δηλαδή εγκυρότητα, που δεν παίρνουν το μήνυμα από το περιβάλλον τους μεγαλώνοντας ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος και αξίζεις να αγαπήσεις και να αγαπηθείς, όταν μεγαλώσουν, αναπόφευκτα θα κάνουν φτωχές επιλογές. Γιατί? Επειδή πιστεύουν ότι δεν αξίζουν οι ίδιοι. Παρόλο που μπορεί να αξίζουν πολύ. Γιατί συνήθως αυτό που συμβαίνει στις Αγίες Ελληνικές και Κυπριακές οικογένειες είναι ότι στοχοποιείται το πιο ευφυές και διανοητικά και συναισθηματικά και πνευματικά παιδί της οικογένειας και γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος. Σας παραπέμπω στο βίντεο με τίτλο «Αποδιοπομπαίος τράγος» και την τριλογία που κάναμε για τον αποδιοπομπαίο τράγο και πώς ένας αποδιοπομπαίος τράγος μπορεί να μπαίνει σε σχέσεις συνεξάρτησης με άλλους ανθρώπους και να υποτάσσεται κάτω από νάρκη σου, γιατί ακριβώς αυτό έχει μάθει από την ανατροφή του. Άνθρωποι στερημένοι, στερημένοι αγάπης, στερημένοι στοργής, στερημένοι ουσιαστικής, βαθιάς, στενής και ασφαλούς σύνδεσης, αρκούμαστε με τα αποφάγια των άλλων, αρκούμαστε με τα ψίχουλα, κάνουμε φτωχές επιλογές. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουνα στην προεφηβεία, στην εφηβεία και στην πρώτη νεότητα ότι ονειρευόμουν ότι θα ερχόταν ένας έρωτας να με σώσει. Νομίζω το έχω γράψει σε περισσότερα από ένα βιβλίο μου αυτό. Δηλαδή είχα μέσα με αυτή τη φαντασίωση ότι η ερωτική αγάπη θα με σώσει από τη δυστυχία που βίωνα και την και καλυμμένη κατάθλιψη που προφανώς είχα λόγω του εξαιρετικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγάλωσα, στερημένη κι εγώ. Αυτός ο έρωτας που είχα στο μυαλό μου δεν είχε χαρακτηριστικά άλλα εκτός του ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα με ήθελε, εφόσον κανείς δεν με θέλει, εφόσον ήδη οι γονείς που με γέννησαν ένιωθα πως δεν με ήθελα, που θα με αγαπούσε, εφόσον ένιωθα ότι δεν με αγαπούσε κανείς, ούτε καν οι άνθρωποι αποφάσισαν να με φέρουν στον κόσμο, θα με επέλεγε, εφόσον ένιωθα ότι δεν με επιλέγει κανείς. Και ήταν και μια δική μου ψευδέστηση ότι δεν με επιλέγει κανείς, γιατί ο στερημένος άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία που σκέφτεται πολύ άσχημα για τον εαυτό του και λειτουργεί σίγουρα και με το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προσδοκίας, προφητείας. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν αξίζω και λειτουργώ με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος να βγάλω σωστό τον εαυτό μου που πιστεύει ότι δεν αξίζω. Δεν είχε μορφή η φαντασίωση που είχα. Δηλαδή δεν έλεγα θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος θέλω να συνδέσω τη ζωή μου αγαπητικά με έναν άνθρωπο που να έχει αυτό το καλό χαρακτηριστικό, το άλλο το καλό χαρακτηριστικό, να είναι για παράδειγμα ένας άνθρωπος με πνευματικότητα ή να είναι ένας άνθρωπος ευφύης ή να είναι ένας άνθρωπος με αγνές και καθαρές προθέσεις, να είναι ένας άνθρωπος επικοινωνιακός, να είναι μια υγιής προσωπικότητα. Όχι! Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να είναι κάποιος που με θέλει. Κάποιος που να με αγαπήσει, γιατί θεωρούσα ότι το σύμπαν μου χρωστούσε την αγάπη που δεν έλαβα. Με αποτέλεσμα να κάνω φτωχότατες επιλογές. Σας έχω πει ξανά ότι έχω λειτουργήσει συνεξαρτητικά κατά κόρον στο παρελθόν. Και η περίοδη που δεν λειτουργούσα συνεξαρτητικά ήταν επειδή ήμουν μόνη μου. Λοιπόν,
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει φτωχές επιλογές. Τι σημαίνει ρίχνω τα στάνταρτ μου ή δεν έχω καθόλου στάνταρτ. Καθόλου στάνταρτ. Αυτό που είχε πει κάποτε μια γνωστή μου, άντρα να είναι και ό,τι να είναι. Και αυτό που σου λένε κάποιοι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Ή κάποιε. Δηλαδή, αυτοσκοπός είναι η ερωτική σχέση με ένα πρόσωπο του φίλου που μας ελκύει και ελκυόμαστε από αυτό. Να έχω άντρα, να έχω γυναίκα, μέχρι εκεί. Και μετά όλα με ένα μαγικό τρόπο θα γίνουν τέλεια. Ε, ναι, μετά όλα με ένα μαγικό τρόπο γίνονται σκατά όταν κάνουμε φτωχές επιλογές. Όχι γιατί μας φταίνε οι άνθρωποι που επιλέγουμε, αλλά γιατί οι επιλογές μας δεν είναι βασισμένες πάνω στην αξία μας και την ουσία μας. Είναι βασισμένες πάνω στα ελλείμματα μας και πάνω στις προσδοκίες που έχουμε ότι ο έρωτας, όποιος έρωτας, οποιοσδήποτε ερωτικός σύντροφος θα είναι για μας η σωτηρία μας. Θα είναι αυτός, αυτή που θα μας βγάλει από τα άδυτα της ψυχής μας. Θα είναι ο άνθρωπος που θα μας δώσει τη σιγουριά και την ευτυχία. Έτσι, οι στερημένοι άνθρωποι κάνουν φτωχές επιλογές. Και μετά τους βλέπουν οι άλλοι και λένε, μα τι γυρεύει αυτός με αυτή. Ή τι γυρεύει αυτή με αυτό. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για εξωτερική εμφάνιση. Οι δικές μου φτωχές επιλογές είχαν εξαιρετικά ωραία εμφάνιση. Δεν μιλάω για την εξωτερική εικόνα. Μιλάω για την ολότητα του ανθρώπου. Να είναι δύο άνθρωποι ταιριαστοί. Και το ερώτημα να είναι, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικό στυλ προσωπικότητας, εντελώς διαφορετικό αξιακό σύστημα από αυτόν άλλον άνθρωπο, να είναι με εκείνον τον άνθρωπο. Ναι, μπορεί, γιατί είναι στερημένος άνθρωπος και κάνει φτωχές επιλογές. Ναι, γίνεται. Και πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την τακτική? Πώς μπορούμε, εάν είμαστε στερημένοι άνθρωποι, να πάψουμε να κάνουμε φτωχές επιλογές? Πώς? Καταρχάς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να το εντοπίσουμε ότι έχουμε αυτό το ζήτημα. Να κάνουμε έτσι μια σκληρή αυτοκριτική, να σκεφτούμε και την παρούσα σχέση μας, αν έχουμε, αλλά και τις προηγούμενες, και να δούμε αν η επιλογή που κάναμε ήταν μια επιλογή βασισμένη πάνω στα θέλω μας, στις επιθυμίες μας, στις αρχές και τις αξίες μας και το αν ταιριάζαμε ή όχι με τον άνθρωπο με τον οποίο επιλέξαμε να είμαστε, ή αν ήταν μια επιλογή βασισμένη στην απελπισία ενός ανθρώπου στερημένου για αγάπη, στοργή, έρωτα και σεξ. Εδώ θέλω να πω ότι πολλές φορές η σεξουαλική επιθυμία, η έντονη σεξουαλική επιθυμία, μπορεί να είναι ένα προκάλημα της έντονης συναισθηματικής έλλειψης. Δηλαδή να νομίζουμε ότι αυτό που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή είναι να κάνω σεξ, ότι αυτή τη στιγμή με ξέρω από πόσο καιρό μόνος μου, μόνη μου και μου λείπει η σεξουαλική ζωή, οπότε δεν μπορώ χωρίς ερωτική ζωή, δεν μπορώ χωρίς σεξουαλική ζωή, οπότε ρίχνω λίγο τα στάνταρτ μου και κάνω μια επιλογή φτωχή προκειμένου να έχω σεξουαλική ζωή. Στους περισσότερους ανθρώπους μπερδεύεται η ανάγκη για intimacy, για οικειότητα, για συναισθηματική οικειότητα με τη σεξουαλική επιθυμία. Δηλαδή, αυτό που πολλές φορές θεωρούμε σεξουαλική έλλειψη δεν είναι παρά συναισθηματική έλλειψη. Όχι ότι δεν είναι το σεξ σημαντικό κομμάτι της ζωής των ανθρώπων, όχι ότι όταν έχουμε ερωτική και σεξουαλική ζωή καλή και υγιή δεν είμαστε καλύτερα ψυχικά και σωματικά, αλλά η σεξουαλική λειτουργία είναι μια λειτουργία του οργανισμού η οποία μπορεί να μπει σε παύση. Δηλαδή δεν είναι από τις λειτουργίες όπως την αναπνοή που αν δεν αναπνεύσεις θα πεθάνεις. Χωρίς να σημαίνει ότι με αυτό εισηγούμε ο κόσμος να μπει στη, πώς το λένε, στην αποχή από το σεξ, απλώς να προβληματιζόμαστε λίγο όταν λέμε στον εαυτό μας και στις φίλες μας ότι εμένα αυτό που μου λείπει είναι το σεξ, αν όντως είναι το σεξ αυτό που μας λείπει περισσότερο, ή η συνδεσιμότητα, το να συνδεθούμε στενά ερωτικά με κάποιον άνθρωπο και περισσότερο το συναισθηματικό κομμάτι αυτής. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι αρκετοί άνθρωποι παραμένουν σε γάμους νεκρούς σεξουαλικά, κάνουν αυτή την φτωχή επιλογή του να παραμένουν σε γάμους νεκρούς σεξουαλικά και ερωτικά,
επειδή θεωρούν ότι η αίσθηση ή η ψευδαίσθηση της συναισθηματικής εγκύτητας είναι πιο σημαντική από αυτήν καθ' αυτήν τη σεξουαλική πράξη. Εδώ να σας πω για μια επιστολή που διάβασα πρόσφατα. Μια κυρία μου γράφει ότι ήταν για πολλά χρόνια παντρεμένη με έναν άνδρα, ήταν υγιή σε σχέση του στην αρχή έτσι όπως την περιγράφει, τέριαζαν σε πολλούς τομείς, ότι ήταν πολύ δοτικός ο σύντροφός της, πολύ ερωτικός και ότι βίωσε για πρώτη φορά μέσα στο γάμο της τον ερωτισμό και τη συντροφικότητα, αλλά από ένα σημείο και μετά, για λόγους που η ίδια δεν μπορεί να κατανοήσει, άρχισαν να αποξενώνονται ερωτικά σεξουαλικά. Και ήταν σε ερωτική σεξουαλική αποξένωση για κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια δεν κάνω λάθος. Η ίδια όμως λέει, παρόλο που δεν υπήρχε το σεξουαλικό κομμάτι της σχέσης, παρέμενε μέσα στη σχέση γιατί θεωρούσε ότι είχε πολλά άλλα καλά στοιχεία ο σύντροφός της και θεώρησε κιόλας πως η ηλικία του ήταν ένας λόγος για τον οποίο δεν είχε σεξουαλική δραστηριότητα. Όταν για κάποιους λόγους χρειάστηκε να παραμείνουν χωριστά, η εργασία του ενός για ένα ικανό χρονικό διάστημα για 5-6 μήνες τον πήρε μακριά από τον άλλον, έπαψαν να συγκατοικούν. Όταν ξανασυναντήθηκαν, της είπε ο άντρας της, ξέρεις, αυτό το διάστημα που μείναμε χωριστά, κατάλαβα ότι δεν πάει καλά ο γάμος μας, ότι δεν είμαστε καλά και θέλω διάλειμμα. Η ίδια ενοχλήθηκε πάρα πολύ, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και ζήτησε τη βοήθειά μου. Και ο λόγος που ζήτησε τη βοήθειά μου, θεωρώ, φυσικά την έχω παραπέμψει σε κάποιους συναδελφούς στην περιοχή της, και ο λόγος που ζήτησε τη βοήθειά μου, θεωρώ, είναι ότι η απώλεια της συναισθηματικής σχέσης και της συντροφικής σχέσης είναι πολύ πιο οδυνηρή και τραυματική για την ίδια από την απώλεια της σεξουαλικής ζωής. 4-5 χρόνια δεν είχε σεξουαλική ζωή με τον άντρα της και ούτε είχε και με κανέναν άλλον άντρα. Το άντεχε όμως. Όταν της είπε να χωρίσουν, δηλαδή να χάσει και το συναισθηματικό δέσιμο, τότε μπήκε σε απελπισία. Okay. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και ποια είναι τα κίνητρά μας. Να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και με τους άλλους στη συνέχεια. Δηλαδή να έχουμε ένα τέτοιο επίπεδο αυτογνωσίας που να αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, αυτή τη στιγμή μου λέει το σώμα μου και μου λένε οι ορμόνες μου ότι εγώ θέλω να πηδηχτώ, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλω είναι να αγαπηθώ, να αγκαλιαστώ και να φιληθώ. Είναι πιο πρωταρχικό για μένα από το άλλο. Και εκεί γίνονται πάρα πολλές παρεξηγήσεις μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κάποιες συμφωνίες του στυλ φίλοι με προνόμια, σεξ χωρίς δεσμεύσεις, ελεύθερη σχέση κλπ. Που ο ένας από τους δύο θεωρεί ότι είναι το σεξ που του λείπει. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι το σεξ που του λείπει τόσο όσο η συναισθηματική σύνδεση. Γι' αυτό και όταν ξεκινήσει αυτή η διευθέτηση σεξ χωρίς δεσμεύσεις και φίλοι με προνόμια, αυτός ο οποίος κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι είναι μόνο το σεξ που του λείπει, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη συναισθηματική θέση, γιατί έχει μια ψευδέστηση συνδεσιμότητα στην ώρα της ερωτικής επαφής και μετά νιώθει ότι τον εγκαταλείπει ο άλλος, ο οποίος μπορεί ίσως να θέλει μόνο σεξ ή μπορεί ο άλλος να είναι τόσο πολύ στερημένος, πολύ καιρό στερημένος, που να έχει ένα από συναισθηματική εγκύτητα, στοργή, τρυφερότητα και αγάπη, να είναι τόσο δηλαδή διαβρωμένος και συναισθηματικά και ηθικά, που να μην ακούει την ψυχή του, να μην έχει σχέση με τα συναισθήματά του, να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτό που εσένα σου βγαίνει ως κάβλα, ρε παιδί μου, στην ουσία είναι μια πραγματική και βαθιά επιθυμία να συνδεθείς με έναν άλλον άνθρωπο. Και έτσι γίνονται πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Με αποτέλεσμα, αυτό που έχει πει πολύ σοφά μια φίλη μου, φίλη με προνόμια λέει, αλλότε τα προνόμια δεν κάνουν deliver. Αστείο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάμε πίσω στη σοβαρή συζήτηση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε αυτό το μοτίβο, ότι είμαστε στερημένοι άνθρωποι και κάνουμε φτωχές επιλογές. Όταν το αναγνωρίσουμε και το εντοπίσουμε, τότε χρειάζεται να μπούμε κατευθείαν σε ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Παίρνουμε τον εαυτό μας στη θεραπεία. Πάμε να θεραπευτούμε. Πάμε να τα βρούμε τον εαυτό μας. Πάμε στο ψυχολόγο της επιλογής μας για να εντοπίσουμε τα τραύματά μας και να τα διαχειριστούμε τα τραύματά μας θεραπευτικά, όσο επίπονο και αν είναι αυτό,
όσο χρόνο και αν πάρει και αν χρειαστεί. Αν έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ, ότι είμαι μια συνεξαρτώμενη προσωπικότητα, ότι είμαι ένας στερημένος άνθρωπος που κάνω φτωχές επιλογές, βγάζω τον εαυτό μου από το παιχνίδι και τον βάζω στη θεραπεία και στη ψυχοεκπαίδευση και στην αυτοανάπτυξη. Και εκεί χρειάζεται όντως μια αποχή. Που δεν είναι αποχή για ηθικιστικούς λόγους, ούτε αποχή για συντηρητικούς λόγους, αλλά αποχή για θεραπευτικούς λόγους. Δηλαδή, για ένα ικανό χρονικό διάστημα, θες αυτό να είναι 3 μήνες, θες αυτό να είναι 6 μήνες, θες αυτό να είναι 1 χρόνος, για τον καθένα είναι ξεχωριστά τα χρονικά πλαίσια. Για ένα ικανό χρονικό διάστημα, κάνω θεραπεία. Και πάω στο ψυχολόγο μου και λέω, είμαι ένας άνθρωπος στερημένος από αγάπη, είμαι ένας άνθρωπος στερημένος από στοργή, είμαι ένας άνθρωπος που κάνω φτωχές επιλογές και ήρθα για να δούμε για ποιο λόγο έχω καταλήξει να είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος και να πάρω ουσιαστική βοήθεια για να πάψω πλέον να λειτουργώ έτσι. Να λειτουργώ στερημένα και να κάνω φτωχές επιλογές. Πόσο καιρό παίρνει η θεραπεία? Πολύ, και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, από την κάθε συγκεκριμένη συνθήκη, την κάθε θεραπευτική σχέση και επίσης εξαρτάται και από τι συνδέσεις έχει ήδη στη ζωή του κάποιος άνθρωπος και πόσο αυτές οι συνδέσεις μπορεί να είναι επιβαρυντικές. Για παράδειγμα, αν είσαι σε θεραπεία επειδή είσαι στερημένος άνθρωπος που κάνεις φτωχές επιλογές και έχεις το άμεσο φιλικό και οικογενειακό σου περιβάλλον ανθρώπους που συνέχεια σε μειώνουν και σου θυμίζουν εμέσως πλην σαφώς ότι είσαι στερημένος άνθρωπος και ότι δεν σου αξίζουν εσένα ιδιαίτερα πράγματα, τότε αυτή η διαδικασία θεραπείας και ψυχοθεραπείας και θεραπείας της συνεξαρτητικής τάσης και ύψωσης της αυτοεκτίμησης, εξυγίανσης της προσωπικότητας, θα αργήσει περισσότερο. Εκτός και αν κατά τη διάρκεια της θεραπείας αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε τέρμα ή θα βάλουμε παύση σε κάποιες τέτοιες σχέσεις, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε αποχή από το φλερτ και το σεξ και τις σχέσεις, να κάνουμε και αποχή από τον κακοποιητικό γονιό μας ή να κρατήσουμε απόσταση από ανθρώπους που είναι μέσα στη ζωή μας αλλά είναι κακοποιητικοί με τον τρόπο τους, ακόμη κακοποιητικοί και με τη μορφή της συναισθηματικής παραμέλησης, προκειμένου να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα όταν κάποιος βρίσκεται σε μια τέτοια διαδικασία να μην ξεκινήσει καινούργιες σχέσεις προτού καταφέρει μερικά βασικά πράγματα. Όπως να καταλάβει την αξία του, να διαχειριστεί τα τραύματά του, να συνειδητοποιήσει τα ελλείμματά του και να δουλέψει πνευματικά και ψυχοθεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά προκειμένου να αγαπήσει τον εαυτό του και να δώσει ο ίδιος τον εαυτό του αυτό το στενό, τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Να γίνει αυτό που λέμε αρκετές φορές η μητέρα του εαυτού του κάποιος. Η λέξη μητέρα σε εισαγωγικά, γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, δεν είναι απαραίτητος η μητέρα το μόνο πρόσωπο που μπορεί να δώσει ένα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό στο βρέφος, στον ήπιο, στο παιδί, στον έφηβο και κατ' επέκταση στον ενήλικα, αλλά μπορεί να είναι και ένας πατέρας ή ένας φροντιστής ή μια φροντιστή. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο? Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο όταν βλέπουμε τον εαυτό μας και παρατηρούμε τον εαυτό μας να είμαστε επιλεκτικοί. Αυτό που πολλές φορές, αυτό για το οποίο πολλές φορές κατηγορούνται άνδρες και γυναίκες, ότι είναι πολύ επιλεκτικοί. Α, πολύ επιλεκτικός είναι αυτός και έχει μείνει γέροντο παλίκαρο, ή πολύ επιλεκτική είναι αυτή και έχει μείνει γέροντο κόρη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλεκτικότητα δεν θα μας οδηγήσει στο να παραμείνουμε μόνοι μας SI, αλλά θα μας οδηγήσει σε ένα χώρο που αν θα συσχετιστούμε με έναν άλλον άνθρωπο, αν θα δημιουργήσουμε μια σχέση, αυτή η σχέση να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο υγιής και ουσιαστική, παρά να μπαίνουμε και να βγαίνουμε σε προβληματικές καταστάσεις και φτωχές επιλογές. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση, κάποιος να είναι τόσο φοβικός από προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες σε σχέσεις,
που να γίνει εξαιρετικά καχύποπτος, εξαιρετικά καχύποπτη και να απορρίπτει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ήταν μια πλούσια επιλογή και όχι μια φτωχή επιλογή. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε την ψυχοθεραπεία. Και γι' αυτό ακριβώς είναι καλό να διαλέξουμε ένα ψυχολόγο, μια ψυχολόγο ο οποίος να έχει βαθιά γνώση αυτών των δυναμικών μέσα στις σχέσεις και να καταλαβαίνει και να μπορεί να μας συμβουλεύει και να, μπορούμε να συζητούμε με τον την θεραπεύτριά μας, θεραπευτή μας εις βάθος και τις τρέχουσες συνθήκες. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί συζητώντας για ένα ραντεβού που έχεις βγει ή θα βγεις, για μια συνομιλία που έχεις, για ένα φλερτ, να πάρεις επιτόπου στο εδώ και τώρα κάποιο feedback, κάποια τροφοδότηση από το θεραπευτή σου, από τη θεραπεύτρια σου, που να σε βοηθήσει να διαχειριστείς καλύτερα τις νέες γνωριμίες και να μπορέσεις να βάλεις όρια ώστε να μην κάνεις πλέον φτωχές επιλογές. Πώς καταλαβαίνουμε ότι δεν κάνουμε φτωχές επιλογές? Όταν δεν λέμε ναι σε όλους. Οι άνθρωποι στερημένοι κάνουν φτωχές επιλογές και λένε ναι, ναι. Θες να τα φτιάξουμε? Ναι. Θες να είμαστε μαζί? Ναι. Θες να κάνουμε σεξ? Ναι. Θες να βρεθούμε? Ναι. Δεν μπορώ να βρεθούμε σήμερα? Εντάξει. Ναι, 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 εντάξει, 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 δηλαδή δέχονται τα πάντα από τον άλλον, από την άλλη και δεν αμφισβητούν τίποτα. Ξεχνάνε τις δικές τους επιθυμίες και οι επιθυμίες των άλλων γίνονται αυτός σκοπός τους. Ότι εμένα ο σκοπός μου είναι να ικανοποιήσω τις επιθυμίες της καινούργιας μου φτωχότατης επιλογής, την οποία εγώ, επειδή είμαι ένα πρόσωπο με βαθιά στοιχεία συνεξάρτησης, τη βλέπω ως πλουσιότατη. Έχουμε εδώ στο κανάλι βίντεο για το πώς διαχειριζόμαστε τα πρώτα ραντεβού. Έχουμε ένα καινούριο playlist για το πώς διαχειριζόμαστε μια νέα γνωριμία. Ξέρουμε ότι έχουμε πάψει να είμαστε στερημένοι άνθρωποι που κάνουμε φτωχές επιλογές, όταν στα πρώτα ραντεβού, σε μια νέα γνωριμία, κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε. Διεκδικούμε να μπούμε, εάν θα μπούμε σε σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο να είμαστε αρμονικά ταιριαστοί και όχι άντρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Μπορούμε να καθυστερήσουμε τη δημιουργία μιας σχέσης, δηλαδή δεν πέφτουμε με τα μούτρα από την αρχή, δεν πάμε από την πρώτη μέρα στο κρεβάτι, στον τεβάνι, στο τραπέζι της κουζίνας, στο πλυντήριο, ξέρω που πάει ο καθένας. Δίνουμε αρκετό χρόνο στον εαυτό μας και στο άλλο πρόσωπο για να δούμε αν όντως ενδιαφερόμαστε ουσιαστικά και αν όντως ταιριάζουμε πραγματικά. Και να κάνουμε μια πλούσια επιλογή και όχι μια φτωχή επιλογή. Οι άνθρωποι υστερημένοι, μόλις που θα βρεθεί κάποιος που ενδιαφέρεται και τους λέει πάμε απόψε να βγούμε έξω, πάνε αμέσως βγαίνουν έξω. Τους λέει πάμε να φιληθούμε, φιλιούνται. Πάμε να το κάνουμε, το κάνουμε. Δεν απαντάει το τηλέφωνο την άλλη μέρα, τους πιάνει, είδε στέλνει μήνυμα, τους πιάνει και τους λούζει κρύος υδρότας. Ο φόβος της εγκατάλειψης, ο οποίος είναι εγγενή στους ανθρώπους που είναι στερημένοι ψυχοσυναισθηματικά, γιγαντώνεται. Τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν σχέση με την απόρριψη τους πλακώνουν και γίνονται όλο και χειρότερα ψυχολογικά. Και δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν μια τέτοια συνθήκη. Και σίγουρα είναι φτωχή επιλογή να μπεις σε γνωριμία, να μπεις σε σχέση, να μπεις σε οτιδήποτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε σέβεται. Λάκι μου, σε παρακαλώ, πάμε σπίτι σε λίγο, πιες το νερό σου. Με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε σέβεται αρκετά ώστε να τηρήσει αυτά που υπόσχεται ή δεν σε σέβεται αρκετά ώστε να σου πει την αλήθεια ότι θέλει μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις και να επιλέξεις εσύ ξεκάθαρα εάν όντως αυτό θες ή όχι, ή με έναν άνθρωπο ο οποίος σου πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες ενώ στην ουσία θέλει απλώς να επιδείξει και να πάει στο καλό. Είναι πολύ πιθανό άνθρωποι στερημένοι να μπουν στη διαδικασία να πιστέψουν τα παραμύθια που πουλάει ο καθένας και να πάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βουτήξουν μέσα στην ερωτική σχέση, στη σεξουαλική σχέση, γιατί σου λέει δεν θα βρεθεί κανείς άλλος, δεν θα με αγαπήσει κανένας, δεν μπορώ να είμαι μόνη μου, δεν μπορώ να είμαι μόνος μου, πάω τρέχοντας. Το βαφτίζω πάθος ερωτικό, το βαφτίζω φλόγα αυτό το πράγμα, ενώ στην ουσία είναι απελπισία μου και στην ουσία κινητήρια μου δύναμη και κίνητρό μου δεν είναι η επιλογή, δεν είναι η αγάπη, αλλά είναι η ανάγκη.
η αδύρυτη ανάγκη να νιώσω έστω και ψεύτικα ότι αγαπιέμαι και επιλέγω ότι να είναι επιλογή, φτωχή επιλογή. Δηλαδή, πώς ξέρω ότι βρίσκομαι σε μια φάση, μπράβο Λάκη, πρώτα να με καρατσουνίζεις και μετά να με φυλάς. Πώς καταλαβαίνω ότι είμαι σε μια φάση που δεν κάνω πλέον φτωχές επιλογές, όταν πλέον μπορώ να πω όχι, δεν ενδιαφέρον. Όταν πλέον σε μια νέα γνωριμία να μπορώ να θέσω τα θέλω μου, να θέσω τα ερωτήματα μου, να πω αυτό που μου λες μου αρέσει, αυτό το άλλο που είπες όμως δεν μου άρεσε και γι' αυτό το λόγο δεν μου άρεσε και θέλω να συζητήσουμε μαζί αυτό το πράγμα. Εάν ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για εμάς και αν ένας άνθρωπος είναι μια πλούσια επιλογή και ένας αναξιόλογος άνθρωπος με παρόμοιες αρχές και αξίες, θα δώσει και το χρόνο και θα δώσει και την ενέργεια για να γνωριστούμε καλύτερα, θα απαντήσει ευχαρίστως τις ερωτήσεις μας, θα σεβαστεί το γεγονός ότι δεν θέλουμε να πηδήξουμε από το γκρεμό μόλις γνωριστούμε, να δώσουμε τα μούτρα δηλαδή, και εάν κάποιος θέλει απλώς να περάσει καλά και δεν ξέρει τι του γίνεται, θα σηκωθεί και θα φύγει αν εμείς είμαστε απαιτητικοί, αλλά έτσι θα έχουμε γλιτώσει μια φτωχή επιλογή. Πώς ξέρω ότι έχω αρχίσει να θεραπεύω με τη συνεξάρτηση? Όταν ξέρω ακριβώς τι θέλω εγώ, όταν έχω ακριβώς μέσα στο μυαλό μου του τι είδους άνθρωπου, το με τι είδους άνθρωπο θα δεσμευόμουν, όχι τι είδους κατάσταση θα με σώσει. Και ας πάμε πίσω λίγο στα δικά μου, όταν ήμουν μικρή σκεφτόμουν να θέλω κάποιον που να με θέλει και να με αγαπά και να με σώσει από τη δυστυχία μου. Τώρα δεν το σκέφτομαι έτσι. Τώρα σκέφτομαι, εάν κάποτε συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος να πληρεί τα κριτήρια που έχω εγώ ως θέλω μου, που είναι, όπως είπα προηγουμένως, η όρεξη για ζωή, η ψυχική και συναισθηματική ευεξία, η σωματική καλή φυσική κατάσταση, ενώντας έναν άνθρωπο που προσέχει τον εαυτό του, όπως και εγώ προσέχω τον εαυτό μου. Ένας άνθρωπος που να έχει διανοητική, συναισθηματική και πνευματική ευφυΐα, ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει εν συνειδησία και εν συνέστηση, τότε ίσως να το συζητήσω και ίσως να το σκεφτώ και ίσως να το διαπραγματευτώ και αν με θέλει και αυτός και αν το θέλω και εγώ, επειδή μια τεροφιλόφιλη βάζω το αρσενικό φύλλο, βλέπουμε. Όχι άντρας να είναι και ό,τι να είναι και περιμένω να έρθει ένας άντρας και ένας έρωτας και ένας σεξ και μια αγάπη. Λάκη μου, σε παρακαλώ, γέ μου. Αγάπη μου, Λάκη μου, με γδέρνεις. Με γδέρνεις. Ξέρω, έχει ήλιο έξω, έχουμε ανοιχτό το κλιματιστικό. Και όχι ένας άνδρας ο οποίος να έρθει για να κάνει πιάτσικο επειδή εγώ θα είμαι στερημένη και θα κάνω φτωχή επιλογή. Όχι. Όχι, πως δεν το έχω κάνει στο παρελθόν. Δεν το έχω κάνει. Όπως σας είπα, έχω υπάρξει μια εξαιρετική αποτυχία συνεξαρτώμενη. Δεν μπορείς να πεις ότι ήσουν με επιτυχία συνεξαρτώμενη στο παρελθόν. Με εξαιρετική αποτυχία υπήρξα συνεξαρτώμενη στο παρελθόν. Και σκέφτομαι τώρα έτσι να σας πω μερικές σκέψεις. Μία γυναίκα η οποία είναι σε αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση και είναι σε καλό δρόμο, ή ένας άνδρας που είναι σε αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση και είναι σε καλό δρόμο, δεν ανέχεται την αδικαιολόγητη την κρίνια του της μελλοντικού συντρόφου. Δεν ανέχεται τις ρατσιστικές δηλώσεις και συμπεριφορές, είτε είναι μισογυνιστικές αυτές, είτε είναι μισάνδρες, είτε έχουν να κάνουν με το γένος ενός ανθρώπου, την εθνοτική του προέλευση, την ερωτικό του προσανατολισμό κλπ. Δηλαδή δεν δέχεται να συναγελάζεται και να συνδέεται με έναν άνθρωπο που δεν έχει παρόμοιες αρχές και αξίες. Ένας άνθρωπος συνεξαρτώμενος που είναι προς θεραπεία και προς απεξάρτηση από τη συνεξάρτηση μπορεί να περιμένει και να καθυστερεί ένα ραντεβού. Με την έννοια του ότι δεν θέλει αμέτη μου χαμέτη να σε δω τώρα και να σε δω και αύριο και να σε δω μεθαύριο και να φτιάξουμε χθες και να είμαστε μαζί τώρα για να μου φύγει ο φόβος ότι δεν θα βρω άντρα ή δεν θα βρω γυναίκα. Βλέπει τον εαυτό του ότι έχει υπομονή. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση δεν παίρνει προσωπικά τα πράγματα που κάνουν οι άλλοι. Συνειδητοποιεί ότι δεν σημαίνει ότι επειδή μου έχει γίνει μια πρόταση για σεξ χωρίς δεσμεύσεις ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος αναξιοπρεπής
και είμαι αξιόλογος μόνο για σεξουαλ δεσμεύσεις και δεν είμαι αξιόλογος για αγάπη και είμαι αναξιαγάπητος. Όχι, αντιλαμβάνεται ότι έχω απέναντι μου έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει μόνο αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θέλω μόνο αυτό το πράγμα, οπότε λέω όχι, ευχαριστώ, να σε κάνω. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε θεραπεία από την συνεξάρτηση και σε καλό δρόμο, πάβει να φαντασιώνεται. Μόλις γνωρίσει έναν καινούριο άνθρωπο, δεν φτιάχνει μέσα στο μυαλό του ολόκληρο παραμύθι και ολόκληρη φαντασίωση για το πόσο τέλεια θα είναι αυτή η σχέση, θα περνάμε τέλεια, έχω βρει το άλλο μου μισό, τη δημιφλόγα μου, πώς το λένε, twin flame, πώς το λένε, την αδελφή ψυχή μου και διάφορες άλλες τέτοιες παπαρίες της νέας εποχής. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση αντιμετωπίζει και τον εαυτό του και τις νέες γνωριμίες και τις παλαιότερες γνωριμίες με ρεαλισμό, ψυχραιμία και κατανόηση. Χωρίς να σημαίνει ότι όταν κατανοούμε τον άλλο θα πάμε και θα παίξουμε το παιχνίδι του. Κατανοώ ότι εσύ είσαι σε μια φάση που θες να παίξεις, εγώ δεν θέλω να παίξω, τσάου. Μια χαρά, πολύ ωραία και δεν θυμώνουμε κιόλας. Όταν θυμώνουμε με τους ανθρώπους σημαίνει ότι ακόμη έχουμε μέσα μας στοιχεία συνεξάρτησης. Και ότι ένα κομμάτι μας θέλει να πάει να δοθεί και ένα άλλο κομμάτι λέει πού πας μωρή, πού πας μωρέ. Ξυπόλυτος τα κάθια. Πας να την ξαναπάθεις πάλι. Λοιπόν, είναι ένας συνεχόμενος αγώνας, ο αγώνας της απεξάρτησης από τη συνεξάρτηση. Ένας αγώνας αξιόλογος που αξίζει τον κόπο να τον δώσουμε. Το δίνω κι εγώ. Και τον δίνω πολύ πιο συνειδητά τα τελευταία 2,5 χρόνια μετά από το δεύτερο μου διαζύγιο. Εκεί έτσι μου ήρθε μια φλασιά και συνειδητοποίησα ότι παρόλο που είχα κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία και παρόλο που θεωρούσα ότι είχα ξεπεράσει αρκετά ζητήματα, το θέμα της συνεξάρτησης μεταμφιεσμένο ήρθε πάλι και με μπλόκαρε και με σαμπόταρε και μου δημιούργησε τα ζητήματα που μου δημιούργησε εκεί πέρα. Και μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, παίρνω τη δική μου προσωπική ευθύνη. Και όταν παίρνεις τη δική σου προσωπική ευθύνη, δεν ασχολείσαι με τους άλλους. Δεν λες, α, ήταν και αυτός ο κρυφονάρχης σου μου κάνει έτσι. Όχι, δεν σε αφορά. Αυτό που σε αφορά είναι ότι εσύ υπήρξες υστερημένος, εσύ έκανες φτωχές επιλογές και εσύ πρέπει να κάνεις κάτι τώρα για να διορθώσεις τον εαυτό σου. Και ο άλλος θα κάνει το δικό του εαυτό, δική του ζωή, δικαίωμά του. Εμείς λόγω στέρησης, εμείς λόγω συνεξάρτησης κάναμε φτωχές επιλογές. Εμείς μας φταίμε. Άλλος κανείς. Έστω και αν έρχονται εφιαλτικά οι σκηνές στον ύπνο μας, σαν εφιάλτες έρχονται οι σκηνές του απείρου κάλου στις συνεξαρτητικές σχέσεις, θα έρχονται στον ύπνο μας. Εμένα έρχονται ακόμη στον ύπνο μου κάποιες φορές και λέω πω τι ηλίθια ήμουν, πω τι χαζή ήμουν, τι ηλίθια συναισθηματικά ήμουν και τι χαζή συναισθηματικά ήμουν. Και πόσο λίγο έβλεπα πέρα από τη μύτη μου, επειδή ήμουν αστερημένη. Έτσι, σε αυτή την πορεία και τη διαδικασία ενδυνάμωσης και αποθεραπείας από τη συνεξάρτηση, αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας, φροντίζουμε εμείς να εμπλουτίζουμε τη ζωή μας και εμείς να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, αφήνουμε το παρελθόν εκεί που ανήκει, στο παρελθόν, και υποσχόμαστε στον εαυτό μας ότι τέρμα οι φτωχές επιλογές. Και καλύτερα μόνοι παρά κακώς συντροφευμένοι. Δεν ξέρω, αυτό το ρητό μου αρέσει πάρα πολύ. Την αγάπη μου από μένα, τη γδαρμένη μητέρα και το λάκι το γδάχθιο. Ρε! Ρε! Αγιογδάχτη!